πού πάει το γράμμα θα δείξει, κυρία Δουλγεράκη. Το θέμα είναι το εξής, ότι τα στοιχεία τα οποία ανακοινώσαμε σαν Ομοσπονδία είναι τα πραγματικά. Δεν υπάρχει νοσοκομείο και αν υπάρχει κάποιο νοσοκομείο να βγει να το ανακοινώσει ο Υπουργός, ο κύριος Κουρουπλής, ότι υπάρχουν αποθεματικά. Τα νοσοκομεία είναι στο όριό τους. Και μάλιστα υπάρχει και πολλή γκρίνια, πραγματική γκρίνια, γιατί δεν υπάρχουν καθημερινής ρουτίνας υλικά τα οποία πρέπει να διαθέτει το νοσοκομείο για να εξυπηρετήσουμε τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Είναι γεγονός ότι με τον προϋπολογισμό κόβονται 160 εκατομμύρια σε πανελλαδικό επίπεδο από την λειτουργία της δημόσιας υγείας και κυρίως των νοσοκομείων. Δεν θα μπορεί να προχωρήσει το σύστημα να λειτουργεί και αυτό που ζητούσαμε και ζητάμε και σήμερα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει η υπαρκή χρηματοδότηση από το κρατικό προϋπολογισμό για να μπορούν να δουλέψουν τα νοσοκομεία. Είναι μια κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη για το χώρο της υγείας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον καθένα από εμάς, τον εαυτό του και την οικογένειά του σαφέστατα. Ακριβώς. Αλλά ήταν κάτι που πιστεύαμε ότι είχε λυθεί, εν πάση περιπτώσει, μετά τις δηλώσεις του κυρίου Κουρουπλή. Αλλά λέτε εσείς, δεν υπάρχει νοσοκομείο που να έχει αποθεματικά. Κανένα. Εάν υπάρχει, ας βγει να το πει εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς. Και ότι αυτά απλά και πρακτικά σε πραγματικά νούμερα είναι 160 εκατομμύρια τα οποία κόβονται μέσα στο Μάρτι μόνο, θέλετε να πείτε. Κόβονται από τους προϋπολογισμούς οι οποίοι υπάρχουν ήδη στα νοσοκομεία. Τους μειωμένους προϋπολογισμούς. Εάν δεν γίνει αναθεώρηση των προϋπολογισμών στα νοσοκομεία και να δοθεί χρήμα από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα νοσοκομεία σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν να δουλέψουν. Εκτός και αν τα αποθεματικά για την ώρα, και αυτό θα ήταν καλό να το πούνε αν είναι πραγματικότητα, ότι τα θέμε για να τα βάλουμε στο μάζεμα το οποίο κάνουμε για να μαζέψουν τα λεφτά των δόσεων του Μαρτίου. Αν είναι προς αυτή την κατεύθυνση θα βγουν και να το πούνε καθαρά. Και εμείς θα τα επιστρέψουμε πίσω στα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, εάν δεν αναθεωρηθούν οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων, δεν θα μπορούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να δουλέψουν τα νοσοκομεία. Μάλιστα. Και θα σας πω δύο ενδεικτικά παραδείγματα. Πείτε. Πέρσι, για παράδειγμα, είχαμε πάνω από 110.000 συμπολίτες μας, οι οποίες απευθύνθηκαν στα τακτικά εξωτερικά ιατρία. Υπήρχαν 95.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι απευθύνθηκαν στα επίγοντα περιστατικά. Φαντάζεστε λοιπόν τον όγκο, και δεν μιλάμε ούτε για τις εισαγωγές, ούτε για τα χειρουργεία, ούτε για τις άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτά για να λειτουργήσουν και να προσφέρουν υπηρεσίες όπως πρέπει και δικαιούνται ο πολίτης, απαιτούνται χρήματα. Μάλιστα. Νομίζω ότι τα νούμερα που μας δώσατε είναι σε πανελλαδικό επίπεδο, έτσι, για το 2014. Τα νούμερα που σας είπα για τις χιλιάδες αφορά μόνο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. 110.000 το 2014 ήρθαν στο νοσοκομείο. Στα εξωτερικά τακτικά ιατρία. Κατά μέσο όρο είναι. Στα εξωτερικά. Μισό λεπτό. Στα εξωτερικά τακτικά. Τακτικά ιατρία. Μάλιστα. Είναι κατά μέσο όρο 450 άτομα τη μέρα. Και δείχνει πραγματικά ποια είναι η ανάγκη του κόσμου για τη δημόσια υγεία όταν δεν μπορεί να επισκεφθεί τους ιδιώτες 95.000 άνθρωποι στα επίγοντα περιστατικά του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ακριβώς. Στατιστικά στοιχεία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Τρελά τα νούμερα, τρελή αυτή η κατάσταση που επικρατεί. Τώρα από εδώ και κάτω τι. Οι κινητοποιήσεις, όπως λέτε, από τη δική σας την πλευρά. Αλλά και πάλι δεν ξέρω πού μπορούν να βγάλουν, κύριε Θεοδωσάκη. Εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα και για τη διαφύλαξη του δημόσιου υγειονομικού χαρακτήρα της υγείας, αλλά και για δικαιώματα των εργαζομένων. Έχουμε συναντήσεις προγραμματισμένες και με τον κύριο Κουρουπλή σαν Ομοσπονδία και με τον Υπουργό Εργασίας, γιατί τα προνοιακά ιδρύματα ανήκουν στο Υπουργείο Εργασίας, αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών, για να θέσουμε ακόμα μία φορά τα αιτήματα, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και ποιες είναι οι προτάσεις μας σαν υγειονομικό συνδικαλιστικό κίνημα, και θέλω να ελπίζω ότι θα εισακουστούμε εάν πραγματικά θέλουν να βγούμε από αυτό το... Πότε αυτές οι συναντήσεις? Αυτές οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν όλες το αργότερο μέχρι την Τετάρτη. Την Παρασκευή συνεδριάζει το όργανο, το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, για να καθορίσουμε τη στάση μας και πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Εάν παραμείνουμε σε αυτή την πορεία και την κατάσταση που μέχρι στιγμής καταγγέλλεται ως ΠΟΕΔΗΝ, δηλαδή με τις περικοπές στον προϋπολογισμό του Μάρτη στο 51%, έτσι όπως τα πράγματα κινούνται και έτσι όπως τα περιγράψατε, τι χρονοδιάγραμμα ζωής δίνεται στα δικά μας τα νοσοκομεία εδώ, κύριε Θεοδωσάκη?
Ότι εάν δεν υπάρχει άμεσα αναθεώρηση των προϋπολογισμών, μετά το πρώτο εξάμηνο, το αργότερο, μετά το πρώτο εξάμηνο του τρέχουν έτος, θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία. Μάλιστα. Σοβαρότατα προβλήματα.